Γεια σου φίλοι μου και φίλοι μου, και καλώς ήρθες ξανά πίσω σε αυτό εδώ το κανάλι. Σε παίρνω μαζί μου σε μία χαλαρή καθαριότητα στο μάζεμα των πασχαλιάτικων και στη συνέχεια θα τα πούμε. Από πάνω θα σας λέω το τι κάνω αυτή τη στιγμή. Μαζεύω τα πασχαλιάτικα, τα βάζω στη θέση τους έτσι όμορφα, ωραία. Και στη συνέχεια θα σου δείξω και μία συνταγή με τρία υλικά, που είναι μία ζύμη κουρού που θα τη γεμίσω με λουκάνικα. Λοιπόν, έλα μαζί μου και θα τα πούμε στη συνέχεια. Βλέπεις εδώ σκόνη. Όταν λέω και στο Q&A, ρε παιδί μου που είχα πει, ότι απεχθάνομαι το ξεσκόνισμα εσχρά. Δεν το μπορώ καθόλου το ξεσκόνισμα, οπότε και τέτοια σκόνη μιλάμε. Δηλαδή, άλλοι θα κάνουν κάθε μέρα και δύο φορές την ημέρα, εγώ θα το κάνω δύο φορές την εβδομάδα και πολύ είναι.
Είναι λοιπόν η επόμενη μέρα. Από χθες το βράδυ είδες ότι είχα φτιάξει την κουζίνα, αλλά τώρα έχει γίνει πάλι χάλια. Είχα τέλος πάντων τακτοποιήσει, γιατί σήμερα θα πάω με τα 2 από τα 3 παιδιά μου στο νοσοκομείο που τους παρακολουθεί το καθιερωμένο τους ραντεβού για το πνευμονολόγο που έχουν το άσθμα. Και οπότε πηγαίνω και θα τα πούμε μετά στο γυρισμό, να δω τι θα μαγειρέψω, τι θα κάνουμε, πάω να πάρω και τον Νίκο από το σχολείο και συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε στο σπίτι, η ώρα είναι 12.30, όχι 12 παρά είναι η ώρα. Όλα καλά, με γυρέψω, θα κάνω, έχω να πλώσω και ένα πλυντήριο, τελείωσε και το πλυντήριο. Αυτά και συνεχίζω. Εδώ το κάθε παιδάκι μου μου έχει κάνει και μια διαφορετική κάρτα, να το πω. Είναι σήμερα 8 Μαΐου η γιορτή της μητέρας και ξεκινάω με την μικρούλα μου. Το πρώτο μου παιδάκι, δηλαδή την κορούλα μου, και λέει, τι λέει εδώ: «Σ' αγαπώ, μαμά μου, να είσαι πάντα χαρούμενη και πάντα υγιή. Σ' αγαπώ με αγάπη, Θοδώρα». Και έκανε εδώ και διάφορες καρδουλίτσες. Και ευχαριστώ πολύ. Έτσι έκανα αυτά εδώ και τα λουλουδάκια, έτσι. Αυτά στο σχολείο τα κάνουν. Τώρα πάμε εδώ στον Νίκο. Τα έβαλα κατά σειρά, έτσι όπως γεννήθηκαν. Και λέει εδώ: «Μαμά, σ' αγαπώ τόσο πολύ όσο τον ουρανό και ευχαριστώ για την αγάπη που μου δίνεις και ευχαριστώ για τη σημασία. Ευχαριστώ, αγάπη Νίκος». Και εδώ κάτω, παιδιά, κοιτάξτε τι λέει. Λέει: «Σε παρακαλώ και θα ήθελα να μου βάλεις κι άλλα ρόμπλαξ». Δηλαδή, με κάνει αυτή την κάρτα και θέλει να το πάρω και τα ρόμπλαξ. Και τέλος ο αχιλάκος μου που έκανε αυτό εδώ, αυτήν εδώ τη γλαστρούλα με τα λουλουδάκια και γράφει εδώ: «Σ' αγαπώ πολύ, μαμά». Όπως κατάλαβες και από τις κάρτες που έλαβα, είναι Κυριακή η γιορτή της μητέρας, η γιορτή της μάνας. 8 Μαΐου έχουμε σήμερα Κυριακή. Και θα κλείσει έτσι όμορφα με αυτές τις καρτούλες αυτό το βίντεο που έχεις δει πιο πριν. Ευχαριστώ που κάθισες μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ και για τα καινούργια άτομα μέσα από την ψυχή μου. Όλους τους φίλους μου που κάθονται και σχολιάζουν από κάτω από το βίντεο και έχουν έρθει και καινούργιοι φίλοι. Ευχαριστώ για τις εγγραφούλες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ που με στηρίζεις με αυτόν τον τρόπο και έτσι και μου δίνεις και κίνδυνο να συνεχίσω ακόμη πιο δυνατά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανούλες, σε όλες τις μάνες.
να έχουμε υγεία, υγεία και σε όλο τον κόσμο. Θα κλείσω όμορφα αυτό το βίντεο γλυκά με αυτές τις καρτούλες. Εγώ τις έλαβα βέβαια από την Παρασκευή και η συγκίνησή μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη, η συγκίνησή μου ήταν. Αυτό. Και θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Να είστε όλοι καλά. Πολλά πολλά φιλάκια. Θα τα πούμε.